Με δυναμικές αντιδράσεις απαντούν το ερχόμενο Σάββατο οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου του Ηρακλείου με φόντο την αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, καθυστέρηση του Δήμου να ικανοποιήσει το αίτημά τους για την κατοχύρωση θέσεων στάθμευσης για τα οχήματά τους. Μας εμπέζουν. Διαρκώς τώρα, αυτές τις μέρες που αρχίσαμε πάλι τις κινητοποιήσεις, που δώσαμε δελτίο τύπου, βγήκε ο κύριος αντιδήμαρχος και είπε ότι το θέμα θα λυθεί. Για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Το θεωρούμε απαράδεκτο αυτό, μας κοροϊδεύουν, γι' αυτό δεν μασάμε και κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση που θέλουν τόσο πολύ να σταματήσει. Το Σάββατο λοιπόν περιμένουμε όλο τον κόσμο του κέντρου από τις 11 έως τη 1 στη Λότζια. Είμαστε τα θύματα αυτής της ιστορίας και ο Δήμος δεν τολμάει να αγγίξει ένα τέτοιο φλέγον θέμα, γιατί προφανώς το θεωρεί ένα δύσκολο θέμα, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, υπόγειες κυρίως. Όμως, εάν ο Δήμαρχος δεν είναι δυνατόν, δεν τολμάει να διαχειριστεί τα δύσκολα προβλήματα, τότε ας πάει στο σπίτι του. Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και εδώ ζούμε και γνωριζόμαστε, πολλοί καταστηματάρχες αντιδρούν και πάρα πολλοί φίλοι μας λένε αυτά που ακούει ο Δήμος και δεν μας τα λέει. Δεν αφήνουν. Διαμαρτύρεται ο ένας τον άλλον. Η λογική όμως είναι η ποιότητα ζωής και για αυτούς και για όλους. Στρέφουν τα βέλη τους εναντίον της Δημοτικής Αρχής, η οποία, όπως υποστήριξαν, επιχειρεί να τους ρίξει στάχτη στα μάτια μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε λίγες μέρες πριν τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μόνιμων κατοίκων έξω από τη Λότζια. Και μας λένε μήνα με το μήνα, ναι, και φτάνομαι σήμερα εδώ, πάει να πει απλώς μόνο λόγια να περνάει η μέρα. Δυστυχώς ο Δήμος αδιαφορεί και έχω την αίσθηση ότι έχει πάρει κάποιο αναισθητικό το οποίο τον αδρανεί. Μετά την παράταση καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη φάση της κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αιτήσεων, ο Δήμος θα προχωρήσει στη διαδικασία έγκρισης της κανονιστικής απόφασης από την Επιτροπή Κυκλοφορίας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό. Ούτε φαίνεται να έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις. Μας το λένε κάθε φορά από τον Ιούνιο που ξεκίνησε αυτή η πλατφόρμα, για να μην πω από τον Μάιο, μας κάθε φορά μας κάνουν αναβολή. Ένα μήνα μετά και φτάσαμε τώρα να πούνε 15 του Νοέμβρη. Δεν τους πιστεύουμε πλέον.